Καλό σα βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατέ. Δράξαστε παιδεία και απόψε. Μια διαφορετική εκπομπή με θέμα Ακρόπολη, η αλήθεια και τα ψέματα. Η περίπτωση αυτού του σπουδαιότερου μνημείου ανά τον κόσμο είναι μια μακριά και άκρο ενδιαφέρουσα ιστορία περισσότερο των 2.500 χρόνων. Και αν η απαρχή του έργου αυτού μα προκαλεί δέο, Ίσως θα πρέπει να ταξιδέψουμε λίγο στο χρόνο και να αναζητήσουμε τη μοίρα του μέσα από τη βαρβαρότητα, τη συμπόνια, τις αλήθειες και το ψέμα. Ποιος άραγε κατέστρεψε το μοναδικό αυτό μνημείο, γιατί άραγε η προπαγάνδα να έχει έναν και μόνο θήτη. Στην παρουσίαση απόψε και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν, γιατί θα παρακολουθήσουμε το θέμα της ακρόπουλη τμηματικά, είναι ο Βαγγέλης Παπάς, οικαστικός, συγγραφέας και πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών. Οι θερμές και οι πολλές ευχαριστίες ανήκουν στην ενορία δράση και στον αγαπητό αδελφό και συλλειτουργό, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο, το διευθυντή του ενορία δράση, που μας έστειλε αυτό το πολύτιμο υλικό και μπορούμε και εμείς να το προβάλλουμε στην αγάπη σας μέσα από τα στούντιο του Hellenic TV στις δικές μου εκπομπές. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το θέμα που είναι για απόψε η Ακρόπολη, η αλήθεια και ψέματα. Οι κύονες με την ένταση και τη μείωση που τους χαρακτηρίζει αποκτούν ανθρώπινη πνοή και φαίνονται νευρώδεις, έντονοι και δραστήριοι. Ταυτόχρονα οι κύονες να ξέρετε ότι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον κατά μία αναλογικά αυξανόμενη απόσταση. Άλλο φοβερό. Το οποίο παρομοιάζεται με ανθρώπινα βήματα ή ένα πλήθος που προχωράει. Η σύνθεση προσδίδει στο οικοδόμημα σταθερότητα και αρμονία μοναδική, ενώ είναι τόσο βαρύ, τόση τόνη μαρμάρου, κι όμως αισθάνεσαι ότι αυτό πετάει, έχει μία ανάταση. Το βασικότερο στοιχείο είναι οι κυρτώσει των κοιών που πάνε είτε προ τα μέσα είτε προ τα πλάγια. Αυτό είναι απίστευτο. Όντω, αν προεκτείνουμε θεωρητικά με γραμμέ αυτού του κοίωνε, με τι πολύ λεπτές αυτέ κλίσει που έχουν βάλει, ο εκτείνο και ο καλοκράτη, ξέρετε τι δημιουργείται. Στα 1700 μέτρα πάνω στον ουρανό, μια τέλεια πυραμίδα. Μετρημένο από του επιστήμονε. Μια 1700 μέτρα. Τέλεια πυραμίδα. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει από ένα κτίριο το οποίο είναι γωνιασμένο, αλλά είναι τέτοιε απειρουλάχιστε οι που φτάνει τόσο ψηλά να αποδείξει ότι ο Παρθενόνα είναι η βάση μια πυραμίδα. Και είναι ουσιαστικά η απόπειρα του ανθρώπου να προσεγγίσει το θείο με γήινα μέσα. Είναι μια σκάλα του Ιακώβ, όπου ουσιαστικά ο άνθρωπος θέλει να προσεγγίσει το Θεό μέσω της τέχνης, της επιστήμης και της ευαισθησίας, αλλά ο συγκερασμός αυτός που έχει το κτίριο ουρανού και γης, η ένωση ανθρώπων ζώντων με τους προγόνους του που κατοικούν επάνω και με μεσάζοντα μια ύλη σαν κι αυτήν, η οποία με τον τρόπο που λαξεύτηκε έχει εξαγνιστεί. Έχει εξαγνιστεί. Έχει αποκτήσει άλλο λειτουργικό νόημα. Δεσπόζει και εξαγνίζει το βλέμμα του παρατηρητή και του πιστού. Και τώρα πάμε στα ψέματα. Τώρα θα πάμε, αφού νομίζω σας κούρασε, αλλά τουλάχιστον μάθαμε ποιος είναι ο Παρθενώνας. Σωστά. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στα ψέματα. Πάμε να δούμε πώς καταστράφηκε το συγκεκριμένο μνημείο και έχει φτάσει στις μέρες μας στην ε, μορφή που βρίσκεται. Ε, θα σας δείξω ένα φιλμ ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη, τον οποίο εγώ προσωπικά τον εκτιμώ πάρα 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 πολύ και θέλω ό,τι υποθεί εδώ να ακουστεί ως διαφωνία. Γιατί εγώ όταν διαφωνώ με κάποιον δεν σημαίνει ότι καταλύει όλη του την προσωπικότητα. Τον εκτιμώ τον Κώστα Γαβρά πάρα πάρα πολύ. Το θεωρώ έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτε της πατρίδας μας που διαπρέπει στο εξωτερικό. Και όταν κάνει ταινίε ο Κώστας ο Γαβράς δημιουργεί ερωτήματα οικουμενικά. Αλλά έφτιαξε ένα φιλμάκι για την ιστορία της Ακρόπολης. Το οποίο το χρυσοπλήρωσε το, μουσείο, το νέο μουσείο της Ακρόπολης και το δείχνει μέσα στην, στους χώρους του. Η αλήθεια είναι ότι αμέσως η Εκκλησία αντέδρασε. Αντέδρασε για περίπου 12 δευτερόλεπτα από αυτό το φιλμ. Είναι το σημείο που δείχνει τους χριστιανούς να κατασπαράζουν τον Παρθενώνα. Ε, το κόψανε αυτό το φιλμάκι. Αυτά τα δευτερόλεπτα. Ε, αντέδρασε ο σκηνοθέτης. Ε, γνώμη μου είναι ότι με το δίκιο του, γιατί ε, ή βγάλετε το όλο ή μην το δείχνετε. Τέλος πάντων δεν υπάρχει νόημα να μου κόβετε και μου ράβετε. Ήταν και παράνομο αυτό. βάσει των διεθνών συνθήκων πάνω σε, στα πνευματικά δικαιώματα. Και έκανε μια δήλωση. Και είπε τα εξής. Ε, ένα κομμάτι θα σας πω. Σκοπός μου ήταν να δείξω βασιζόμενος σε... Αναμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα. Το ξαναλέω. Αναμφισβήτητα. Το κρατάτε. Ιστορικά γεγονότα. Ότι η σταδιακή συρρήκνωση του Παρθενώνα δεν πρέπει να αποδοθεί σε τυχόν θωρέ μέσα στον χρόνο ή σε ενδεχόμενε αδυναμίε τη κατασκευή του. Αλλά αντίθετα οφείλεται στο φανατισμό των ανθρώπων, καθώ και στη βαρβαρότητα των διαδοχικών εισβολέων. Χωρί να ξεχνά κανεί τι ασύστολε λαϊλασίε του Λόρδου Έλγιν, πρέσβη τη Μεγάλη Βρετανία, στη σκηνή που κόπηκε, η οποία επανήλθε, γιατί παίζεται κανονικά όλο το βίντεο τώρα στο Μουσείο τη Ακρόπολη, λέει ο Γαβρά, βλέπουμε μερικού βανδάλου χριστιανού, παλαιοχριστιανού του λέει εδώ. Να καταστρέφουν τα γλυπτά που κοσμούν το αέτομα του ναού, θεωρώντας τα είδωλα και αναπαραστάσεις ακολασίας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Εδώ αγαπητοί μου, βλέπετε στο βίντεο αυτό τον Παρθενώνα την στιγμή των εγγενείων του, στην καλύτερη του εποχή. Εκπληκτική αναπαράσταση, είμαστε στο 330 π.Χ. Είναι animation αυτό, είναι φτιαγμένο μέσα σε υπολογιστή όλο. Βλέπουμε τον Παρθενώνα όπως κυλάει στο χρόνο. Θα δεχτεί όμως μια επίθεση από ένα βαρβαρικό φίλο από τη Μαύρη Θάλασσα στα 267 τους έρωλους οι οποίοι θα κατακάψουν την Αθήνα θα κάψουν και τον Παρθενώνα και όπως και για τον Παρθενώνα πέφτει και πει. Έρχεται όμως ο αυτοκράτορας Ιουλιανός που το λένε και παραβάτη και ανακατασκευάζει την στέγη, όχι όλοι, εδώ όμως εμφανίζονται κάτι ρασοφόροι στο 438 οι οποίοι σπάνε τις μετόπες και καταστρέφουν τα γλυπτά και κοιτάξτε εδώ είναι το αέτωμα το ανατολικό, τα ρίχνουν κάτω, σπάει, σπάει η θεά και μετατρέπουν αυτό το ναό με το σταυρό πάει διαλύθηκε όλο ο Ανατολικός όλο το Ανατολικό ο Σταυρός και η Αγία Σοφία τον κάνουν χριστιανοί ναό της Αγίας Σοφίας αργότερα όμως θα τον μετονομάσουν σε Παναγιά η Αθηνιώτισσα η Παναγιά η Αθηνιώτισσα λοιπόν θα αποκτήσει και ένα καμπαναριό εκεί μέσα θα κρατήσει μέχρι τα 1206 που θα έρθει η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα και τότε οι Φράγκοι θα μετονομάσουν αυτό το ναό σε Notre Dame, η Παναγιά των Φράγκων δηλαδή, της Αθήνας. Ε, το μνημείο αυτό αργότερα θα περάσει στην κατοχή των Οθωμανών, γιατί θα έρθει η Οθωμανική στα 1456 κυριαρχία και γίνεται τζαμί, μιναρές. Έρχεται όμως ο Μοροζίνη και οι Βενετοί, οι οποίοι στα 1687 θα εξαπολύσουν επίθεση και θα ρίξουν τι μέσα στον Παρθενώνα, όπου είναι πυρηδιταποθήκη και τι γίνεται, εκρήγνεται το σπουδαίο αυτό μνημείο για το οποίο σας μίλαγα το ώρα. Εκρήγνεται και μένει αυτό το ερείπιο που βλέπετε μπροστά σας. Είναι το ερείπιο το οποίο θα έλθει στα 1802 ο Λόρδος Έλγιν, ο Βρετανός πρέσβης στην, στην, Κωνσταντινούπολη χωρίς, κάποιο σουλτανι, χωρίς κάποια σουλτανική άδεια που νομίζαμε δεν αναφέρει αυτά η σουλτανική άδεια δηλαδή να κατασπαράξει όλο το μνημείο έρχεται λοιπόν και κατεβάζει τις μετόπες και κατεβάζει όσο μπορεί περισσότερα καταστρέφοντας το όλο το μνημείο από τα ετώματα γλυπτικά έργα τέχνης για να τα πάει στο σπίτι του, στη βίλα του, στη Σκοτία να στολίσει το, τα δωμάτια του. Βλέπετε όμως ότι την ώρα που Έλγιν κατεβάζει τις μετόπες κατεβάζει τα αιτώματα, δημιουργεί τεράστιες φθορές, μεγάλες βαρβαρότητες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, ε, αποδομούν το κτίριο. Όλο αυτό το αριστούργημα για το οποίο σας εξηγούσα τόση ώρα τις τέλειες αναλογίες του και τα μυστικά του ε, αξιώματα που έχει. Ε, κυριολεκτικά... Το κόβουνε με πριόνια, ρίχνουνε κομμάτια του ναού, τα κατασπάνε κάτω και έρχεται στο τέλος ο, 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 ο Λόρδος Μπάιρον, ο οποίος θα γράψει ένα ποίημα «The Cares of Minerva», δηλαδή «Η κατάρα της Αθηνάς», η οποία η κατάρα της Αθηνάς ήταν τέτοια που πραγματικά θα έλεγε κάποιος ότι ίσχυσε πάνω στον Λόρδο Έλγιν ο οποίος γυρίζοντας και παίρνοντας όλα αυτά εδώ πέρα τα α, κομμάτια του Παρθενώνα στο, κάτω από την Πελοπόννησο εκεί στην Πύλο να το πλοίο και Έλληνες κατέβηκαν σφουγγαράδες και βούτηξαν μέσα και τα σώσανε για να τα ξαναπάρει ο Λόρδος Έλγιν να τα πάει στην Αγγλία να καταστραφεί οικονομικά ο ίδιος να χάσει όλο του το βιός, να αρρωστήσει και να αναγκαστεί να τα βγάλει σε δημοπρασία. Να ζητιανεύει ποιος θα τα αγοράσει και τα αγόρασε το Βρετανικό Μουσείο που από τότε στολίζουν τις αίθουσε του. Μια κλεψιά και μια που σήμαινε μια καταστροφή του μνημείου. Αγαπητοί μου, αυτό το υπέροχο βίντεο που είδατε του Γαβρά μας δείχνει σύντομα όλη την ιστορία του Παρθενώνα. Εδώ όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια. Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό που ανέφερε ο Κώστας ο Γαβράς, ότι βασίζεται το βίντεο του αυτό σε αναμφισβήτητα. Ξέρετε τι σημαίνει λέξη αναμφισβήτητα. Ρητορικό είναι το ερώτημα, μην με κατακρίνετε για αυτό που το είπα έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει λέξη αναμφισβήτητα. Δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει θέμα να το συζητήσουμε. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο αυτό που σου λέω. Ιστορικό γεγονό. Άρα, τι σημαίνει ιστορικό, κάπου είναι γραμμένο. Αγαπητοί μου, πουθενά δεν έχει γραφτεί. Άρα, δεν είναι καν αναμφισβήτητο το γεγονό ότι μέρο του Ανατολικού Αετόματο και μέρο από τι μετόπε καταστράφηκε από του βάνδαλους Χριστιανού. Πουθενά. Το ψάξα. Το ψάξα πάρα πολύ. Είχα κάθε λόγο να το ψάξω. Γιατί στο βίντεο υπήρχε μια χρονολογία 436. Πού βρέθηκε αυτή η χρονολογία. Τίποτα τέτοιο δεν αναφέρεται. Στην τότε ή γύρω από αυτή η χρονολογία. Έναν αιώνα σας λέω εγώ έψαξα. Πριν και μετά. Πουθενά. Οι αρχαιολόγοι μάλιστα και οι ιστορικοί έχουν κάνει μία προσπάθεια να καταλάβουν και γι' αυτό αφού δεν είχαν ούτε μία μαρτυρία προχώρησαν σε υποθέσεις. Δηλαδή, πρώτον, ότι οι φιγούρες του Ανατολικού Αετώματος από εκεί που πέφτανε δηλαδή τα γάλματα, η Θεάθηνα που είδατε που τα ρίχνανε οι ρασοφόροι, αυτοί που φοράγανε ράσα αφαιρέθηκαν λέει μάλλον για να γίνει μια ψίδα στον Παρθενώνα για τη μετατροπή του σε χριστιανικό ναό. Μια υπόθεση είναι αυτή. Αφαιρέθηκαν. Δεν λένε οι επιστήμονες ότι καταστράφηκαν και φυσικά δεν το λένε γιατί τα βρήκαμε. Ήταν σπαράγματα που τα βρήκαμε. Ναι, αλλά αψίδα από εκεί που είναι το ιερό γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα κολλάνε και εκεί. Στο βίντεο όμως που είδαμε Παρουσιάζεται μια εσκεμμένη καταστροφή από αυτούς τους ανθρώπους... τους ρασοφόρους που είχαν ανέβει πάνω και χτυπούσαν ανελαίτα. Ο Ιαν Τζέικινς στο βιβλίο του «Τα γλυπτά του Παρθενώνα»... εκδόσεις Harvard University, 2007... υποθέτει πως οι δύο κεντρικές φιγούρες του Ανατολικού Αετώματος... είχαν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που χτύπησε τον Παρθενώνα τον τρίτο αιώνα. Αυτή μου σας έδειξα, από τους έρουλους. Ερώτηση τώρα, δικιά μου. Δεν είναι πάρα πολύ λογικό και αναμενόμενο μια τέτοια πυρκαγιά να δημιουργήσει αλλοιώσεις στο κτίριο όταν μάλιστα συμπαρέσυρε μαζί της και όλη τη στέγη του ναού. Έχετε εικόνα τι σημαίνει πτώση της στέγης ενός κτιρίου. Ακόμα και αν τα άκρα του, οι πλευρές του κτιρίου μείνουν άθικτες, θα υποστεί τέτοιο κλονισμό που πολλά από τα αρχιτεκτονικά και γλυπτικά του άκρα είναι πολύ λογικό να μπουν σε μια πολύ αναμενόμενο αν θέλετε να πέσουν, να μετακινηθούν ή να φθαρούν. Ακόμα όμως και για τις μετόπες οι επιστήμονες παγκοσμίω έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και δεν είναι απόψεις, το λένε, δεν ξέρουμε γιατί δεν έχει γραφτεί πουθενά τίποτα. Είναι εκτίμηση. Άλλοι λένε πως τις κατέστρεψαν οι χριστιανοί οικονομάχοι. Και άλλοι, όπως ο Άντωνη Καλτέλης, στο βιβλίο του «Χριστιανικός Παρθενώνας», εκδόσεις Cambridge University 2009, στη σελίδα 42, γράφει πως «Πιθανώς να τις παραμόρφωσαν και να τις κατέστρεψαν και επιμένει στο πιθανώς η Λατίνοι Κύριος των Αθηνών την περίοδο 1205-1456». Ένα άλλο όμω αναφυσβήτητο γεγονό δεν το αναφέρει κανεί. Και ούτε φυσικά το είδαμε στο βίντεο του Κώστα του Γαβρά. Πρόκειται για τη συμπεριφορά του Μοροζίνη και τη στρατιά του μετά από την καταστροφή του Παρθενώνα από τα κανόνια του. Η πηγή που θα σας αναφέρω προέρχεται από το βιβλίο της Κορνηλίας Χατζιασλάνη. Είναι αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος και προϊσταμένη του τομέα ενημέρωση και εκπαίδευση τη Υπηρεσία Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης. Μα λέει λοιπόν μέσα στο βιβλίο τη, Ο Μοροζίνη επιλέγει τα καλύτερα διατηρημένα αγάλματα του δυτικού αετόματο και προσπαθεί να τα αποσπάσει. Γράφει ο ίδιο στην αναφορά του στι 19 Μαρτίου 1687. Κατεβλήθη προσπάθεια να αφαιρεθεί το μεγάλο αέτομα, αλλά κατέπεσαι από το πελώριο εκείνο ύψο από την έκρηξη της εν αυτό το οικοδόμημα υπέστη σοβαρό κλονισμό αποφάσισα ωστόσο να παραλάβω μια λένα της τέχνης αν και της λείπει το κεφάλι και συνεχίζει η κυρία Χατζιασλάνη η αξιωματική του Μοροζίνη Βενετή και ξένη γιατί να ξέρετε διακόπτω λίγο την αφήγηση ε, ε, την ανάγνωση η, ο Μοροζίνη είχε μαζί του μισθοφόρου. Φανταστείτε ότι αυτό που έριξε την κανονιά και ανατινάχτηκε ο Παρθενώνας ήταν Γερμανό. Ένα Γερμανό στρατιώτη. Μαζί του είχε Άγγλου. Ήταν όλη η Ευρώπη εκεί πέρα μαζεμένη. Λοιπόν, λέει τώρα η κυρία Χατζεσλανή, η αξιωματική του Μοροζίνη, Βενετή και ξένοι, όλε οι εθνικότητε, πήραν μαζί του όσα κομμάτια μεταφέρονταν εύκολα τεμάχια από τον Παρθενώνα που βρίσκονται σήμερα σε ιδιαιτικές συλλογέ και μουσεία της Ευρώπης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του γραμματέως του Μοροζίνη Σαν Γκάλλο, ο οποίος πήρε μαζί του το κεφάλι γυναικείου αγάλματος, που έπεσε από το δυτικό αέτομα κατά την αποτυχημένη απόπειρα των Βενετών και κατατεμαχίστηκε. Ένα άλλο Βενετό αξιωματικό πήρε τμήμα τη Ζωφόρου... όπου διοκρίνονται δύο υπήστη πομπή και το κεφάλι ενό αλόγου. Σήμερα αυτά βρίσκονται στο Μουσείο της Ιστορίας της Τέχνης στη Βιέννη. Ένας δανός αξιωματικός ονόματι Χάρτμαν πήρε δύο κεφαλές από μία από τις νότιες μετόπες, τις αποκεφάλισε. Σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο της Κοπενχάγης. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση απευθυνόμενο στη λογική σας. Η έκρηξη του Παρθενώνα είναι δυνατόν να άφησε άθικτα τα γλυπτά του. Την είδατε, πόσο ωραία μας την έδειξε ο Γαβρά. Όταν έχει μια πύριδη στα σπλάχνα του Παρθενώνα και ρίχνει ο άλλο την κανονιά του και κρύγνεται το κτίριο και πέφτει ένα κομμάτι του κτίριου. Αυτά τα γλυπτικά άκρα, όταν λέμε γλυπτικό άκρο, τι εννοούμε. Όταν έχει μια μετόπι, η οποία είναι ανάγλυφη, έτσι. Οι μορφέ είναι κολλημένε, α πούμε, στην επιφάνεια. Δεν είναι ολόγλυφες, δεν τι βλέπει γύρω-γύρω, όταν λοιπόν έχει αυτό το θέα, την εικόνα, συγγνώμη, και κάποια άκρα, δηλαδή το κεφάλι, το χέρι που βγαίνει, ε? αυτά είναι τα άκρα που βγαίνουν έξω από τη μετόπι. Γίνει τέτοιο κλονισμό, τέτοια έκρηξη, δεν θα σπάσουν, δεν θα πέσουν. Μάλιστα, είναι τόσο αυταπόδεικτο αυτό που σα λέω, εφόσον από τι πηγέ αυτέ βρήκα ότι οι στρατιώτε του Μοροζίνη μαζεύανε τέτοια κομμάτια από κάτω και τα παίρνανε μαζί του και φεύγανε. Ποια, απολάφε, ποια απολάξευση έγινε λοιπόν πάνω στις μετώπες του Παρθενώνα από τους χριστιανούς. Αλλά το βίντεο παρουσιάζει μόνο τις κανονιές. Δεν μας δείχνει τη λαιλασία που έγινε αμέσω μετά. Γιατί όμως θέλουμε να πιστέψουμε κάτι που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ιστορικά. Δηλαδή, ποτέ μα ποτέ ιστορικά δεν έχει αναφερθεί αυτό που σας είπα πριν, ότι ανέβηκαν κάποιοι ρασοφόροι και σπάγανε Γλυπτά. Και δεν θέλουμε να δεχτούμε το τεκμηριωμένο γεγονό που εξηγεί του λόγου τη ιστορία, αυτό που σα είπα του συνόρα. που είναι όχι απλά τεκμηριωμένο, καταγεγραμμένο, αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονό. Γιατί δεν θέλουμε να το δεχτούμε αυτό, αλλά τα βάζουμε όχι με του Ρασοφόρου, αγαπητοί μου. Γιατί το τεκμηριωμένο και αναμφισβήτητο αυτό βίντεο που είδατε. Δεν ξέρει ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ράσοφόροι. Δεν φοράγανε ράσα. Άρα αυτό που δείχνει είναι ήδη ένα ψέμα. Απλά θέλει να σε βάλει να σκεφτεί. Να ταυτιστεί με κάτι που ξέρει σήμερα, σαν εικόνα απέναντί σου. Το παπαδαριό. Και το παπαδαριό είναι η Εκκλησία. Εγώ δεν θα σα ξαναπώ τη λέξη χριστιανοί πλέον. Ήτανε χριστιανοί αυτοί οι άνθρωποι στην εποχή εκείνη. Εγώ θα σα λέω αυτό που ήτανε. Έλληνες. Ήταν Έλληνες. Κατηγορούνται ότι το 436, άκυρη χρονολογία, άκυρη, κάποιοι Έλληνες ανέβηκαν επάνω και σπάγανε μετόπες και σπάγανε και αγάλματα. Θέλω να σας κάνω μια ακόμα επιβεβαίωση της αλήθειας. Ένας Ιταλός περιηγητής που βρήκα στα 1674, νωρίτερα δηλαδή από την επέμβαση του Μοροζίνη, και από τον Κάνιον την επίθεση πάνω στον στο Παρθενώνα, μας λέει ότι από όλε αυτές τις μετόπες έλειπαν οι κεφαλές και αυτό επειδή όσοι μπορούσαν να αποκομίσουν ολόκληρα αγάλματα περιορίζοντας τον αποκεφαλισμό τους. Ήταν Ευρωπαίοι μας λέει ο περιηγητής, όπου είχαν ξεκινήσει ήδη την λεγόμενη αρχαιοκαπηλεία, πολύ έτσι ε, μη συνειδητά, περισσότερα συνειδητά έγινε μετά το Μοροζίνι, με τον Έλγιν, ε, να τα βάλουμε αυτά στο σπίτι μας και τα σχετικά. Αλλά τότε πηγαίνανε ξένοι περιηγητέ και τα κόβανε, λέει. Ποιο μα τη δίνει αυτή τη μαρτυρία, Ένα που δεν είναι χριστιανό, ένα που είναι άθεο. Μερικοί μπορεί να τον ξέρετε. Ο Κυριάκο Οσημόπουλο. Ο οποίο ήταν ένα δημοσιογράφο ιστοριοδίφης που είχε γράψει καταπληκτικά έργα και μεταφέρει πολύ αριστερό, ε, κυνηγημένο αριστερό όμω, έτσι. Αλλά δεν δέχεται με τίποτα ότι οι χριστιανοί κάνανε τέτοιο πράγμα. Άρα, γιατί επιμένουμε στους πρωτοχριστιανούς. Ποιος είναι ο σκοπός. Έψαξα πάρα πολύ. Ειλικρινά, δεν έχει σημασία που βρίσκουμε αυτή την ώρα και τα λέω. Μην κάνετε σύγκριση τέτοια. Ότι είμαστε στο πνευματικό κέντρο μιας εκκλησίας. Χαίρομαι που με κάνουν. Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Ε, Μεγάλε μου οι ευχαριστήσει στον Παπαγιώργη. Εγώ θέλω ένα βήμα να απευθυνθώ και να πω σε όλου ότι το έψαξα και αντικειμενικά από όλε τι μπάντε, από όλε τι πλευρέ. Μην θεωρώντα ποτέ μία μου πληροφορία πάνω στην έρευνα ότι στέκει, εάν τυχόν δεν αποδειχτεί. Εδώ όμως, αγαπητοί μου, προκύπτει και μια άλλη ανεκτήμητη μαρτυρία που κάνει όλες αυτές τις απόψεις να φαίνονται γελίες και σχεδόν ύποπτες. Γνωρίζετε κάποιον με το όνομα Ζακ Καρί. Σας λέει κάτι το όνομα αυτό. Όχι. Ο κύριος αυτός ήταν ένας φλαμανδός ζωγράφος, ο οποίος μαθήτευσε στον βασιλιά, στην αυλή συγγνώμη, του βασιλιά Λουδοβίκου και ο δάσκαλός του του πρότεινε να πάει με κάποιους άλλους, καλλιτέχνε, μαθητευόμενου και να ακολουθήσουν κάποιον απεσταλμένο και διπλωμάτη του βασιλιά και συλλέκτη αρχαιοτήτων, κάποιο που ονομαζόταν Σαρλ Ανρί Φρανσουά Ολιέ Τε Ντανουέλ. Όταν φύγετε θα μου το πείτε το όνομα όλοι. <ΣΣΣΣ> που διαιτελούσε γαλλικό απεσταλμένο στην υψηλή πύλη τη Κωνσταντινούπολη. Πήρε λοιπόν μερικού καλλιτέχνε, μεταξύ και αυτό ο Ζακ Καρί, και του είπα ότι θέλω να μου ζωγραφίσετε τα σπουδαιότερα μνημεία που υπάρχουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ζακαρί έκατσε μπροστά στον Παρθενώνα. Πριν έρθει ο Μοροζίνη και τον καταστρέψει. Και τον σχεδίασε όλον. Και έτσι έχουμε πραγματικά ανεκτήμητες εικόνες και ιστορικά ντοκουμέντα που μας αποδεικνύουν πράγματα που δεν ισχύουν στο βίντεο που είδαμε. Και εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και αναρωτιόμαστε γιατί άραγε συμβαίνει αυτό. Αγαπητοί μου, εδώ σας δείχνω το δυτικό αέτομα όπως το είδε λίγο πρωτού έρθει ο Μοροζίνη, περίπου μια δεκαετία αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στο δυτικό έτομα. Από κάτω ήταν η είσοδος του ναού της Παναγιάς. Θέλω να φανταστείτε, χίλια ολόκληρα χρόνια ο Παρθενώνας ήταν χριστιανικός ναός. Πώς, πώς, πώς μπαίναν αυτοί οι χριστιανοί μέσα σε αυτή την εκκλησιά και βλέπανε τούτον εδώ τον Ποσειδώνα Τσίτσιδο. Πώς το ανέχονταν αυτό. Πώς το είπε ο Γαβράς τα αγάλματα της ακολασίας. Ε, της ακολασίας. Πώς το ανέχονταν αυτό. Πώς είναι δυνατόν, συγγνώμη που θα... Όχι, γιατί συγγνώμη, το ανθρώπινο μας σώμα είναι ευλογημένο από πάνω μέχρι κάτω. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνει ο χριστιανός να λειτουργηθεί στην Παναγιά και σηκώνοντα το κεφάλι του να βλέπει έως και τα γεννητικά όργανα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να το ανέχονται αυτό. Σύμφωνα με τον Γαβρά, και δεν είναι μόνο αυτός ο, ο, ο γυμνός, είναι τόσοι πολλοί, είναι τόσοι πολλοί. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έσπασαν; Ε; Απορία. Πάμε να δούμε το ανατολικό αετόμα, το οποίο πραγματικά όταν το, εφ, το είδε ο Ζάνκαρι, Λείπανε κάποια κομμάτια, ναι, αλλά τα κομμάτια αυτά που λείπουνε εδώ. Ε, Προκαλούν απορία για το γεγονός ότι εδώ είναι περισσότερα, ενώ στο βίντεο είναι λιγότερα. Πώς είναι δυνατόν αγαπητοί μου, πώς είναι δυνατόν. Κάτι που έχει γίνει το 500, όπως μας λέει το βίντεο 400, 436, να έχει μεγαλύτερη ζημιά από ότι περίπου... Πόσα χρόνια είναι, χίλια χρόνια μετά. Πώ είναι δυνατόν, ξαναγύρισαν οι πέτρε πίσω, ανέβηκαν πάνω μόνε του. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιο παίζει με το μυαλό μα. Κάποιοι μα κοροϊδεύουν γιατί δεν θε, ξέρουν ότι δεν διαβάζουμε ιστορία. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι που ερευνούμε. Και σου λέει αφού αυτοί δεν ξέρουν τίποτα από ιστορία, εμεί θα του αναλάβουμε. Εμεί θα του κάνουμε να σκέφτονται όπω θέλουμε εμεί. Και όχι όπω πρέπει να σκέφτονται αυτοί. Και θέλουν να σκέφτονται αυτοί. Τα ελεύθερα πνεύματα δεν τα θέλουνε. Τα τρέμουνε. Και ποια είναι η δίθενη απόδειξη ε, ότι οι Έλληνες ε, κατέστρεψαν, απολάξευσαν πολλές μετόπες. Εγώ θα του πω μια άλλη απόδειξη, γιατί σε λίγο θα σα πω ποια ακόμα ισχυρίζονται για απόδειξη εκείνη. Για κοιτάξτε τι μετόπε, δεν μπορούσα να σα φέρω όλε. Σα έφερα μερικέ που αντικατροπτίζουν και τα δύο μεγέθη. Κοιτάξτε εδώ σε αυτέ τι μετόπε, πόσα κεφάλια υπάρχουν, αλλά σα έχω βάλει. Διάλεξα μία σειρά από τα σχέδιά του, όπου υπάρχουν και ακέφαλα. Και ακέφαλα. Κοιτάξτε όμω αυτά εδώ που έχουν κεφάλια τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Τότε λοιπόν όταν πήγε ο Ζανκαρί και σχεδίασε 10 χρόνια από ότι έρθω Μοροζίνη 1684 ή 7, το ξέχασα Λοιπόν τότε υπήρχαν πολλά κομμάτια επάνω Και έχουμε ξεχάσει το γεγονός ότι γίνονται και σεισμοί σε αυτή τη χώρα 1500 χρόνια ιστορίας μέχρι τώρα που μιλάμε εδώ Δεν θα έχουν γίνει κάποιοι δυνατοί σεισμοί Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη αυτό δεν μας νοιάζει φαίνεται καθόλου. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, μόλις παρακολουθήσαμε το θέμα μας, Ακρόπολη, αλήθεια και ψέματα. Να πούμε ότι αυτό το παγκόσμιο μνημείο είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως θα είδατε και θα συνεχίσετε να βλέπετε, δυόμισι και πλέον ετών. Και αν η απαρχή του έργου, όπως αναφέρει ο παρουσιαστής, προκαλεί δέος, Ίσως θα πρέπει και εμείς να ταξιδέψουμε λίγο στο χρόνο, να αναζητήσουμε τη μοίρα του μέσα από τη βαρβαρότητα, τη συμπόνια, τις αλήθειες και τα ψέματα. Να δούμε ποιος κατέστρεψε αυτό το μνημείο και γιατί άραγε η προπαγάνδα να έχει μόνον ένα θήτη. Στην παρουσίαση ήταν ο Βαγγέλης Παπάς, οικαστικός συγγραφέας και πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών. Θα πρέπει όμως να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον αδελφό και συλλειτουργό πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο, τον διευθυντή του Ενωρία Ενδράση, που μας στέλνει όλο αυτό το πολύτιμο υλικό και μπορούμε και εμείς να το προβάλλουμε στην αγάπη σας μέσα από τα φιλόξενο στούντιο του Hellenic TV. Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της αποψινής μας εκπομπής. Είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, γεια σας.